εικόνα που αντικρίζουμε εδώ στην Βόρεια Εύβοια μετά τις, μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και τις προχθεσινές πλημμύρες είναι εικόνα καταστροφής και πλήρους εγκατάλειψης. Αντιπλημμυρικά έργα δεν έχουν γίνει, δεν υπάρχουν καν μελέτες. Αντιθέτως, αυτό το οποίο προωθείται είναι μια υποτιθέμενη ολιστική παρέμβαση, η οποία όμως αφήνει στην τύχη της την όλη περιοχή. Δεν υπάρχει ένας συγκροτημένος, άρτιος σχεδιασμός για άμεσες παρεμβάσεις που είναι απολύτως αναγκαίες, έτσι ώστε να μην συμβαίνουν καταστάσεις και καταστροφές όπως αυτή που βλέπετε εδώ δίπλα σας, όπου στην πραγματικότητα τα νερά τα οποία κατέβαιναν από το βουνό και εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών δεν είχαν που να πάνε και στην πραγματικότητα διέλυσαν τα πάντα στο περάσμα τους. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει τεράστια πολιτική ευθύνη, έχει εγκαταλείψει και επιχειρησιακά και πολιτικά την Βόρεια Εύβοια στην τύχη της και το μόνο το οποίο ενδιαφέρεται είναι να προωθεί business και deals για την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση της περιοχής για σκοπούς αλότριους από τους σκοπούς των κατοίκων και από τα συμφέροντα. Από τη δική μας πλευρά θα συνεχίσουμε την αυτοψία σε όλη την περιοχή, διότι όσο προχωράτε προς τα πάνω, τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα, οι παραλίες έχουν καταστραφεί, οι περιουσίες έχουν καταστραφεί σε μια συνθήκη η οποία ήταν προεξοφλημένη. Όλοι αμέσως μετά τις πυρκαγιές μιλούσαν για την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα έτσι ώστε να προστατευτεί η περιοχή από ενδεχόμενες βροχές και πλημμύρες, όχι απλώς ενδεχόμενες, από τις βέβαιες βροχές. Και σήμερα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση να αντικρίζουμε αυτή την εικόνα καταστροφής και εγκατάλειψης. Από τη δική μας πλευρά είμαστε στο πλάι των κατοίκων και θα προωθήσουμε άμεσα τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την βοήθεια και την αλληλεγγύη στους κατοίκους.